Υπουργέ, καλησπέρα σας. Και ο λόγος που σας έχουμε προσκαλέσει είναι για να μιλήσουμε για κάτι πολύ θετικό. Έχουμε ανάγκη από θετικές ειδήσεις μέσα σε αυτό το γκρίζο τοπίο, το τοπίο της πανδημίας του κορονοϊού και των άλλων που είδαμε από τον ταραγμένο πλανήτη μας. Μια πολύ θετική είδηση, γιατί κάθε καλοκαίρι μιλούμε για εκατοντάδες χιλιάδες καμένα στρέμματα δάσους. Λοιπόν, έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναδασώσεων, για το οποίο θα μας μιλήσετε. Μιλούμε για μισό εκατομμύριο στρέμματα και μιλούμε για κοινοτικές επιδοτήσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας. Ένα πρόγραμμα το οποίο σε βάθος δεκαετίας θα φτάσει τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Για πείτε μας λοιπόν, πώς θα ξαναπρασινίσουν τα καμένα δάση. Έχει παραγίνει το κακό, κύριε Στραβελάκη, με τις πυρκαγιές στα δάση μας, αλλά έχει γίνει ακόμα μεγαλύτερο κακό από το κράτος, γιατί έχει εγκαταλείψει όλα τα τελευταία χρόνια τις αναδασώσεις. Δυστυχώς είμαστε πίσω από όλες τις άλλες μεσογειακές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας. Χαρακτηριστικό, η Πορτογαλία, που περίπου, ας πούμε, έχει μια συγκρίσιμη έκταση με την Ελλάδα, κάνει 8 φορές παραπάνω αναδασώσεις. Εμείς αναδασώνουμε μεταβίας 5.000 στρέμματα το χρόνο. Έχει αφήσει το κράτος ουσιαστικά την προσπάθεια στους ιδιώτες, στους εθελοντές. Να, και στο δικό σας σταθμό, ας πούμε, που διακρίνεται πράγματι για το ότι αναλαμβάνει τέτοιες πρωτοβουλίες. Αλλά αυτό δεν φτάνει. Χαρακτηριστικό είναι ότι υπήρχε ένα πρόγραμμα για τη δασοπροστασία γενικότερα, 240 εκατομμύρια ευρώ με την προηγούμενη κυβέρνηση. Το παραλάβαμε όχι μόνο με 0 απορροφήσεις, αλλά και 0 συμβασιοποιήσεις. Τίποτα. Προσπαθήσαμε και τρέξαμε. Υπάρχουν προσκλήσεις αυτή την ώρα για 100 εκατομμύρια για δασοπροστασία συνολικά, όχι μόνο για αναδασώσεις. Αλλά τώρα κάνουμε μια πιο συγκροτημένη προσπάθεια. Και πράγματι, κάνουμε αυτό το εθνικό σχέδιο αναδασώσεων, που είναι το μεγαλύτερο που υπήρξε στην Ελλάδα όλα τα τελευταία χρόνια. Και τα 700 εκατομμύρια αυτά είναι από κοινοτικά κονδύλια σε βάθος δεκαετίας. Ναι. Ξεκινάμε με 310 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, που θα είναι πιο εμπροσθοβαρές το Ταμείο Ανάκαμψης. Υπάρχει μια μελέτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, του Τμήματος Δασοπονίας. Σε αυτήν βασιζόμαστε. Δεν πάμε κουτουρού. Και κάθε χρόνο προβλέπεται αναδάσωση περίπου 50.000 στρεμάτων, μισό εκατομμύριο στρέμματα στη δεκαετία. Ξεκινώντας από πότε, Υπουργέ, από το 2021? Από του χρόνου, από το 2021. Του χρόνου, τη φοιτευτική περίοδο, δηλαδή Οκτώβριο-Νοέμβριο, θα ξεκινήσει η προσπάθεια. Έχουν εντοπιστεί 13 περιοχές στη χώρα. Πείτε μας μερικές. Από τους επιστήμονες. Συγγνώμη. Πείτε μας μερικές από αυτές τις περιοχές. Ναι, θα σας πω. Είναι περιοχές στις οποίες είναι δύσκολο να γίνει φυσική αναδάσωση, διότι υπάρχουν πολλοί που λένε «μα η φύση κάνει μόνη της αναδάσωση». Σωστά, αλλά δεν κάνει παντού. Δεν κάνει παντού. Επομένως, διαλέγουμε τέτοιες περιοχές. Χαρακτηριστική περιοχή είναι η Χίος, η οποία κάθεται και κάει, και πριν από μερικά χρόνια έγινε μια απίστευτη καταστροφή. Αλλά διαλέγουμε και περιοχές που είναι κοντά τα αστικά κέντρα, σε περιαστικούς όγκους. Παραδείγματος χάρη είναι εδώ ο Κάλαμος, που επίσης έχει καταστραφεί. Η πυρκαγιά που έγινε στην Κινέτα, στο ΜΑΤ. Τέτοιες περιοχές τις προτεραιοποιούμε και επίσης δίνουμε σημασία στην προστασία των ορεινών όγκων γύρω από τα μεγάλα αστικά κέντρα, γιατί αυτό δεν έχει μόνο σημασία στο επίπεδο το αισθητικό, έχει και στο επίπεδο το κλιματικό, της ισορροπίας στη φύση. Επομένως, δίνουμε προτεραιότητα σε δράσεις όχι μόνο αναδασώσεις, συνολικά προστασίας και ανάδειξης των ορεινών όγκων στην Πάρνηθα, στο Ποικίλο Όρος, στο Νημητό, στην Πεντέλη, στο Σέιξου, στη Θεσσαλονίκη. Ξεκινάμε λοιπόν, όπως σας είπαμε, 310 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και ακολουθούν 390 εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ το καινούριο, έτσι ώστε να προχωρήσουμε από τώρα ίσαμε το 2030. Μακάρι να ελοπιθεί ως το τέλος, να πετύχει. Είναι μια πρωτοβουλία που αξίζει να την αγκαλιάσουμε όλοι. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Να ευχαριστήσουμε τον Υπουργό, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Πάμε ξανά στον Γιώργο Φελίδη.